Καλό απόγευμα και από εμένα. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικές, επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό εισαγωγικό σχόλιο. Οι αθλητικοί συντάκτες της περιοχής μας πυκνά συχνά μας ρωτούσαν γιατί δεν φέρνουμε έναν μεγάλο διεθνή αγώνα στη Ρόδο ως ΕΑΣ έγκαος δεκαμίσου. Να που ήρθε λοιπόν η στιγμή να γίνει και αυτό. Γνωρίζοντας βέβαια οι άνθρωποι αυτή την δυνατότητα που είχαμε, οργανώνοντας άλλου είδους αγώνες, διεθνείς αγώνες στίβου ή αιωπελαγίτικους και στη Ρόδο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Δωδεκανήσου, όπως η Κος για παράδειγμα. Μας ρωτούσαν λοιπόν γιατί δεν φέρνουμε ένα μεγάλο αγώνα στη Ρόδο. Η απάντηση ήταν ότι δεν είχαμε τα εχέγγυα για την επιτυχία του αγώνα. Αυτή τη φορά, με την παρουσία, εγώ θα έλεγα, της Αντιπεριφερειάρχου Τουρισμού, της κυρίας Παπαβασιλείου Μαριέτας, έχουμε αυτά τα εχέγγυα και γι' αυτό μπαίνουμε δυναμικά και με τη δυνατότητα που έχουμε να οργανώσουμε αγώνες. Είναι γνωστό σε όλους ότι η οργανωτική ικανότητα της ΕΑΣ έγκαος Δωδεκανήσου είναι μεγάλη σε αθλητικά γεγονότα. Και είναι σίγουρο η επιτυχία. Ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας με δύο χαρακτηριστικά. Ένα είναι το αγωνιστικό, δηλαδή απευθύνεται σε αθλητές υψηλού επίπεδου. Και το άλλο είναι το τουριστικό, το συμμετοχικό. Είναι σίγουρο ότι εμείς θα δώσουμε βάρος σε δύο πράγματα στον αγώνα. Στην ασφάλεια του αγώνα και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Βέβαια, εκτός από το μαραθώνιο θα υπάρχουν και 5 και 10 χιλιόμετρα για μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Όλα αυτά όμως δεν θα έχουν καμία απολύτως δυνατότητα επιτυχίας χωρίς τη συμμετοχή του εθελοντικού κινήματος. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια δουλειά που πρέπει να μας βοηθήσουν και τα μέσα εδώ, να πούμε ότι πρέπει η ελληνική κοινωνία, η ροδιακή κοινωνία, η ροδιακή κοινωνία να σταθεί δίπλα μας. Εάν δεν στηρίξει η ροδιακή κοινωνία τον αγώνα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πετύχει κανέναν από τους στόχους μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρω ότι πέρσι στον αγώνα υπήρχε μια μεγάλη και σημαντική συμμετοχή εθελοντικών ομάδων. Θα απευθυνθούμε πάλι σε αυτές τις ομάδες, αλλά πρέπει να μας βοηθήσουν και οι υπόλοιποι με δύο τρόπους. Το ένα είναι συμμετέχοντας στο οργανωτικό, το δεύτερο συμμετέχοντας στον αγώνα. Ο αγώνας για να γίνει μεγάλος χρειάζεται κάποια χρονική διάρκεια. Ένας αθλητής από το εξωτερικό κοιτάει δύο πράγματα, όπως σας είπα, την ασφάλεια του αγώνα και την αξιοπιστία του αγώνα. Κοιτάει όμως, θέλει να τρέχει και σε έναν αγώνα που υπάρχουν συμμετοχές. Και αυτό θα ξεκινήσει καταρχήν με το να συμμετέχουμε όλοι οι ροδίτες σε αυτόν τον αγώνα. Και αν θέλετε μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα σε κάποια τεχνικά στοιχεία. Όπως σας είπαμε, είναι ο μαραθώνιος. Είναι τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα και επίσης είναι και τα 1000 μέτρα για δημοτικά σχολεία, για μικρά παιδιά των δημοτικών σχολείων, όπου εκεί θα είναι και ελεύθερη συμμετοχή βέβαια των παιδιών.